Ολυμπιακός αποχώρησε στην αποστάση και νομίζω ότι αυτό αν μη τι άλλο προσβάλλει την ομάδα της ΑΕΛ. Προσωπική μου άποψη, την καταθέτω. Έτσι, σωστός. Νομίζω ότι προσβάλλει την ομάδα της ΑΕΛ. Λυπάμαι. Δεν το ξέρω, το γνωρίζω. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Είναι μεγάλη η τιμή που βρίσκομαι δίπλα στο Μιχάλη του Γιώγα, αρχισκόρε της ΑΕΛ, γιατί βρισκόμαστε στην ΑΕΛ. Και το λέω και δημοσίως, έχουμε μιλήσει ήδη, coach. Είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί τελικά αυτή η ομάδα έχει αναδείξει πάρα πολλά. Συγχαρητήρια στον Πιερικό για την εμφάνισή του. Νομίζω ότι κατέβηκε και διεκδίκησε με αξιώσεις αυτό που μπορούσε να διεκδικήσει. Η εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο υπήρξε ένας εκνευρισμός, τον οποίο εγώ μπορώ να τον εξηγήσω με δύο, να τοποθετήσω μάλλον, συγγνώμη, με δύο επιχειρήματα. Το ένα έχει να κάνει με τον κακό αγωνιστικό χώρο, είναι μια πραγματικότητα που θεσματοποιήσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι παίζει και αντίπαλος, με μια πολύ σφιχτή άμυνα, κυνήγησε τις αντιπιθέσεις και νομίζω ότι μας δυσκόλεψε ίσως σε βαθμό που και εμείς δεν το περιμέναμε. Χωρίς να θέλω να μειώσω ποτέ την προσπάθεια κανένας συναδέλφου, κανένας μιας ομάδας. Χαίρομαι γιατί επιλέξαμε να ακολουθήσουμε ένα τακτικό πλάνο, ένα καθαρό 4-3-3. Όπως είδατε, για μία ακόμη και εκεί ήταν ένας προσφεστής ουσιαστικά από τον πάγκο. Έχω ξαναπεί ότι η διαχείριση στο συγκεκριμένο ρόστερ είναι πολύ συγκεκριμένη. Υπάρχει μια ξεχωριστή προσέγγιση. Χαίρομαι για την παρουσία, την αγωνιστική παρουσία του Νέστορα, του Στεφανίδη. Μείναμε πιστοί στο τακτικό μας πλάνο και στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 20 λεπτό, επιλέξαμε να πάμε λοιπόν σε ένα καθαρό 4-4-2, να μεταφέρουμε εμείς το πρόβλημα στον αντίπαλο. Νομίζω το καταφέραμε, το πετύχαμε. Είχαμε κυκλοφορία, είχαμε κατοχή. Δημιουργήσαμε πιο ουσιαστικές ευκαιρίες, αν όχι τελικές. Τουλάχιστον δείχναμε ότι υπήρχαν οι υποθέσεις να βγούμε πολύ πιο οργανωμένα και σωστά στο αμυντικό γήπεδο, στο μισό του Κυπριακού. Ήρθε το πέναλτι, ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ και νομίζω κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι και μας διευκόλυνε λίγο ακόμα το γεγονός ότι ο Κυπριακός έπαιζε με 10 παίκτες και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όταν μια ομάδα παίζει με παίκτη λιγότερο, ή θα τη βγει πάρα πολύ καλά, ή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο. Στα αξιοσημείωτα είναι η υπομονή που δείξαμε σε αγωνιστικά κριτήρια. Δικαιωθήκαμε γι' αυτό. Ξαναλέω, τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα είναι προϊόν δουλειάς. Για μία ακόμη φορά βλέπω ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα. Εγώ προσωπικά έχω βάλει την ΑΕΛ πάνω από όλους. Ξέρω ίσως ότι όλοι θα θέλουν μία ΑΕΛ να κερδίσει 3-0 το ημίχρονο, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο πολύ δύσκολο, ειδικά στο φετινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, η επιμονή μας δικαίωσε και κατακτήσαμε μια δικαιότατη νίκη, θα έλεγα. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η αξιολόγηση συνεχίζεται να γίνεται στο ρόστερ. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Ξέρετε και ξέρουμε και γνωρίζετε όλοι στο ποδόσφαιρο ότι όλοι μαθαίνουν, όλοι διαβάζουν, όλοι ενημερώνονται. Κάποιοι ποδοσφαιστές μπορεί να επηρεάζονται αρνητικά, κάποιοι άλλοι θετικά. Έτσι το ποδόσφαιρο. Το λέω αυτό γιατί τελικά βλέπετε ότι σήμερα κάποια παιδιά μπορεί να θέλουν να δώσουν κάτι παραπάνω, αλλά δεν τα κατάφεραν. Είμαστε εδώ για να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε. Με γνώμονα και κριτήριο το καλό της ομάδας. Το καλό της ομάδας είναι χαρό για όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα επειδή μετά το άσχημο αποτέλεσμα της Δευτέρας, ένα κακό αποτέλεσμα με μια κακή εμφάνιση, διαχειριστήκαμε άψογα όλη αυτή την κρίση που προέκυψε, γιατί κακά τα ψέματα μια ήττα δημιουργεί κάποια ρήγματα, θεμητό στο ποδόσφαιρο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδος, σε όλους όσους βρίσκονται στο αγωνιστικό τμήμα και στους συνεργάτες μου, τον κύριο Αναστασιάδη, τον κύριο Σέκο και τον κύριο Μπολοβίνη. Χαίρομαι που τελειώσαν όλα καλά με νίκη της ομάδος. Ήδη προετοιμαζόμαστε από τώρα για το παιχνίδι του Βόλου,
εμείς είμαστε προηγουμένοι να κοιτάξουμε τη δική μας ομάδα. Κρατάμε την νίκη, την εμφάνιση, τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε αυτό το μαραθώνιο που έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερις αγωνιστικές. Ερωτήσεις. Για τους παίκτες που μέχρι στιγμής δεν υπολογίζετε σήμερα, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για την κατάσταση είναι, αν κάποιους μπορούν να τους υπολογίζουν για το επόμενο. Θα χαιρόμουν να με ρωτούσατε για τους παίκτες που αγωνίστηκαν. Π.χ. για τον Έσπατο Στεφανίδη, θεωρώ ότι και MVP του αγώνα. Όλοι οι παίκτες, όπως έχω ξαναπεί, δεν θέλω να λέω τα ίδια. Δουλεύουν, προσπαθούν, περιμένουν την ευκαιρία τους. Απλά να γνωρίζετε όλοι, θα πρέπει να γνωρίζετε, ταυτόχρονα γίνεται μια αξιολόγηση. Αυτό έχει να κάνει με την ομάδα. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά μου αρχίζουν να παραλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Για τους τραυματίες αυτό. Δεν είπα για τραυματίες, με συγχωρείτε. Τραυματίες έχω ξαναπεί, υπάρχει ιατρικό επιτελείο. Μπορεί να φύγουν έτοιμοι από τον επικεφαλή ιατρό. Υπάρχει μια διαδικασία από τους καταπαιτές. Όταν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι 100% έτοιμος να προσφέρει στην ομάδα, θα μπει και θα παίξει. Coach, η αίσθησή μου είναι ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας βλέπουμε μία ΑΕΛ με δύο φρόσκους. Μία ΑΕΛ η οποία δείχνει μπλοκαρισμένη στο πρώτο ημίχρονο και που βρίσκει πιο εύκολα λύσεις στην επανάληψη. Πιστεύετε ότι είναι θέμα άγχους όλο αυτό το σκηνικό? Θέμα πίεσης? Ναι. Κάθε παιχνίδι δεν ξεχωριστούν, να ξέρετε. Κάθε παιχνίδι παίζει αντίπαθος. Το πιο εύκολο για μένα λοιπόν σήμερα μετά από μια νίκη, πάντα να έλεγα ότι ο Πειραιωτικός μας περίμενε στο μισό γήπεδο. Να κινδυνεύσαμε τον Πειραιωτικό. Μας περίμενε λοιπόν στο μισό γήπεδο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το δεδομένο ότι παίζει αντίπαθος πάντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πίεση εκνευρισμός. Με διατησία δεν ασχολούμαι, δεν το κάνει ποτέ, δεν το κάνω ούτε σήμερα. Θεωρώ και πιστεύω ότι αν μη τι άλλο εμείς οι ίδιοι θέλουμε να ξεπερδεύουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να καθαρίζουμε αυτό που λέμε νωρίς τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, δεν παίζουμε μόνοι μας. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω αν υπήρξε πίεση, εκνευρισμός. Το μόνο σίγουρο ήταν αυτό που διέκρινα εγώ. Βιαζόμαστε να βγάλουμε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Βιαζόμαστε. Αλλά ξαναλέω, παίζει αντίπαλος. Η τακτική αποκόλληση του Πειραιωτικού ήταν σήμερα με ένα εξαιρετική για μένα. Coach, πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου, λέγαμε ότι η είσοδος σε πολλά παιχνίδια του Μπούρτσα στον αγωνιστικό χώρο, στο πλάι του Στεφανίδη, τον έκανε καλύτερο. Σήμερα είδαμε κάτι ανάλογο με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο του Βερδού. Θα περιμένουμε μήπως κάποια αλλαγή στο σύστημα με τη χρησιμοποίηση δύο παικτών στην επίθεση σε ένα παρόμοιο 4-4-2. Επειδή το ανέφερα, θέλω να γνωρίζετε ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, τίποτα δεν είναι τη στιγμή και όλα είναι προϊόν εργασία. Το 4-4-2 που είδα του δεύτερο ημίχρονο δεν προέκυψε επειδή έπρεπε να ξεκινήσουμε την ομάδα του. Έχει δουλευτεί και θεωρούμε, το είπα και πριν, ότι θέλουμε να μεταφέρουμε εμεί το πρόβλημα. Δεν θα πω σε διαδικασία σύγκριση, επουδενή. Θεωρώ ότι κάθε μορφή σύγκριση αδικεί και τον Δημήτρη Κούτσα και τον Έστω Στεφανίδη και όταν πήγα να πέσει στην ομάδα. Αυτό που είναι σίγουρο ότι προσπαθούμε να έχουμε ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο. Δουλεύουμε πάνω στο 4-3-3. Οι αντιπάλοι μας μαθαίνουν, μας βλέπουν, μας γνωρίζουν. Οπότε και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να του ετοιμάσουμε εκπλήξεις. Αυτό. Υπάρχει κάποια διαδρομή από κόσμο που θα δώσει?